Κυρία, με μία ρόμπα, αυτή την τη χάρτινη ρόμπα που βάζει στο χειρουργείο, τη μετέφεραν την γυναίκα. Γυμνή καταγγέλουν οι συγγενείς, το γυροκομείο. Υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη. Θα πάμε στους συγγενείς της γυναίκας να μας πούν οι συγγενείς αν τους ζητήθηκε να μεταφέρουν ρούχα από το νοσοκομείο. Καλό μεσημέρι, κυρία μου. Καλό μεσημέρι σας. Είχατε επικοινωνία με το νοσοκομείο για να πάρετε ρούχα για την... Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Είχαμε να πάρουμε ρούχα και να πάμε να δηλώσουμε γιατί δεν την έλουναν, δεν την επέβαιναν όπως έπρεπε. Χτύπουσαν τα κουδούνια και λέγαν τους σε 2 λεπτά, 3 λεπτά μπορούσαν να κάνουν σύντζε ανάμιση 2 ώρες. Μια άλλη περίπτωση είχαν μια άλλη κοπέλα, είχαν τη γυμνή 3 ώρες μετά που την έβγαλαν από το χειρουργείο για να κάνει. Όταν θα μεταφερόταν το δικό σας πρόσωπο στο γυροκομείο, ξέρατε ότι θα μεταφερόταν όχι γυμνή? Όχι στο γυροκομείο. Δεν θα μεταφερόταν στο γυροκομείο. Απλά πήγαινε emergency, κάτι της έτυχε και πήραν την πάνω στο τμήμα. Να αναφέρω το τμήμα των καρδιολογικών. Μάλιστα. Και εσείς δηλαδή απαράδεκτα πράγματα όλα αυτά τα καταγγείλατε κάπου στο Υπουργείο, στον ΟΚΙΠΗ ή όχι? Όχι, γιατί δεν με αφήναν, έφεραν και τους φρουρούς, δεν με αφήναν να μπω μέσα. Εφώναζαν, γελούσαν, κοροϊδεύαν. Κάμνασε δηλαδή πράγματα πηγαδάκια, μόλις επέρασα μέσα έπαιζαν με τα κινητά τους, είχαν τα πόδια τους πάνω στο γραφείο, μιλούσαν μεταξύ τους, ετρώαν και οι ασθενείς εφωνάζαν και χτυπούσαν τα κουδούνια. Μάλιστα. Εσείς όλο αυτό θα το καταγγείλετε για να μην επαναληφθεί. Μιλάμε για ανθρώπους μιας ηλικίας που θέλουν στήριξη, ναι, και όχι και ταλαιπωρία. Ναι, άλλον, κύριε Νικήτα μου, εκτός των άλλων, φωνάζασαν τους ανθρώπους τους ηλικιωμένους, κοτσάκαρες, γέρους, με άσχημον τρόπο. Και οι καθαρίστρες. Μάλιστα. Ακόμα. Και όλο αυτό να το καταθέσετε στον ανακριτή που κάνει την έρευνα. Είναι σημαντικό να ξέρουν και την θέση των συγγενών. Αγαπητή μου κυρία, όλα αυτά θα τα παλέψουμε μαζί σας να αλλάξουν οι καταστάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Μόνο να πω είναι απαράδεκτο, διότι έδωσαν και τον όρκο του Ιπποκράτη αυτοί οι ανθρώποι. Μάλιστα. Και το μόνο που τους ανάφερα, αν ήταν συγγενικός σας άτομο, τους λέω θα το βλέπατε έτσι. Πρέπει να έχουμε τα μέσα δηλαδή για να περάσουμε και να βλέπετε τους ασθενείς. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, Νικήτα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε